Είναι μαζί μας λοιπόν ο βουλευτής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαυρωτά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και από μένα. Πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Οξυμένο το κλίμα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, κύριε Μαυρωτά. Ναι, είχαμε. Ποτέ δεν ήταν και ήσυχο, για να λέμε την αλήθεια. Καλά, τα τελευταία χρόνια εδώ που τα λέμε, ναι. Ναι. Κάθε φορά υπάρχουν και διάφορα που έρχονται στην επικαιρότητα. Αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα υπήρχε, με βάση και την συζήτηση που έγινε στη Βουλή, που τυπικά ήταν για τα αγροτικά ζητήματα, αλλά ουσιαστικά περιστράφηκε κυρίως γύρω από τα επίκαιρα θέματα που έχουν προκύψει σε σχέση με τον ΔΟΛ και την επέμβαση της κυβέρνησης μέσω του κυρίου Μουλόπουλου, ώστε να βρεθεί μια λύση, και, και αυτό έχει σηκώσει κάποιες, έτσι, μια σκόνη και κάποιες αντιδράσεις σχετικά με τον επιχειρούμενο έλεγχο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Από την άλλη υπάρχει και η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία σήμερα μάλιστα κάνει την τελευταία της συνεδρίαση για να καταλήξει σε κάποιο πόρισμα, το οποίο θα καταθέσει τη Δευτέρα στη Βουλή. Οπότε όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο. Έτσι είναι. Έχουμε και, και την αξιολόγηση, ένα θέμα που είναι πονοκέφαλο σίγουρα και για, και για την κυβέρνηση και για όλους εμάς. Ναι. Το οποίο έχει πολλές, θα έλεγα, εξωγενείς, έτσι, μεταβλητές και λιγότερες ενδογενείς. Δηλαδή εξαρτώνται περισσότερα πράγματα από τους έξω, από το αν θα τα βρει το δούνο του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως με τον Υπουργό των Οικονομικών της Γερμανίας, τον κύριο Σόιμπλε, αν θα είναι το δούνο του στο πρόγραμμα, αν δεν θα είναι, τι σημαίνει αυτό σε μέτρα, και εμείς θα φέρει τέταρτο μνημόνιο, δεν θα φέρει, ναι. Είναι και αυτό ένα... Ερχόμαστε δηλαδή σε αυτά που έλεγε το Ποτάμι πριν από καιρό, που έλεγε κλείστε την αξιολόγηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Κάτι που έλεγε και ο Πρωθυπουργός, βέβαια, για την κλίση 5 Δεκεμβρίου. Του λέγαμε να μην καθυστερήσει, να μας έχουν γίνει τουλάχιστον μαθήματα, τα παθήματα του παρελθόντος. Και τώρα όσο προχωράει ο χρόνος και όσο πηγαίνουμε προς τις ευρωπαϊκές εκλογές που ξεκινάνε με τους Ολλανδούς το Μάρτιο, τους Γάλλους το Μάιο, τους Γερμανούς το Σεπτέμβριο, τόσο θα είναι και πιο δυσμενείς οι συνθήκες, πιστεύω, για την Ελλάδα. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, το τελευταίο παράθυρο για την αξιολόγηση είναι μέχρι και μέσα στο Φλεβάρι, ώστε 9 Μαρτίου που συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει κλείσει η αξιολόγηση, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, που θα είναι ένα σήμα θετικό. Ναι. Βλέπετε λύση τις εκλογές, κύριε Μαυρωτά? Πώς το βλέπει το ποτάμι, διότι έχουμε και διάφορες, έτσι, εξελίξεις μέσα στο ποτάμι, με ανθρώπους και, που έχουν αποχωρήσει από εσάς. Πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά? Ναι, εκλογές, καταρχήν, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μπει η οικονομία πάνω από την μικροπολιτική, δηλαδή να δώσουμε προτεραιότητα στα οικονομικά, τα φλέγοντα, τα επίγοντα ζητήματα που πρέπει να τελειώσουν, δηλαδή να κλείσει η αξιολόγηση, να μπούμε λίγο σε ράγες σαν οικονομία και μετά να σκεφτούμε τις εκλογές. Ναι. Τώρα σε σχέση με τα εσωτερικά του ποταμιού, εγώ θεωρώ ότι απογοητεύτηκα τρομερά από τη συμπεριφορά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, που ουσιαστικά απέσπασε έναν βουλευτή από το ποτάμι, τον Ιλχάν Αχμέτ, γιατί με το που ανεξαρτητοποιήθηκε στις 10 η ώρα, στις 11 ήταν στο γραφείο της κυρίας Γεννηματά. Και αυτό ήταν, έτσι, ιδιαίτερα απογοητευτικό για ένα κόμμα με το οποίο υποτίθεται συνομιλείς για να δημιουργήσεις κάτι καινούριο στον προοδευτικό μεσαίο χώρο, ο οποίος προοδευτικός μεσαίος χώρος, αν θέλετε τη δική μου άποψη, για να κινητοποιήσει τον κόσμο του, που είναι πολλής, πρέπει να έχει το βλέμμα στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Και αυτό προσπαθούμε με το ποτάμι να κάνουμε και με άλλες πρωτοβουλίες, έτσι, μεμονωμένων στελεχών που υπάρχουν στο χώρο, και θέλουμε να κινητοποιήσουμε, να δώσουμε, έτσι, ένα καινούριο αέρα και όχι να προσφέρουμε ένα ξαναζεσταμένο φαγητό. Εσείς ως ποτάμι δεν θα έρθετε και πάλι σε συνομιλία με την κυρία Γεννηματά? Δεν το σκέφτεστε, δηλαδή, να γίνει όλο αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει και από πέρσι? Και το,
μα από την αρχή δεν το έχουμε σταματήσει. Δηλαδή ουσιαστικά η δική μας η πρόταση παραμένει ανοιχτή, απλώς δεν πρόκειται να πάμε σε αυτό που θέλει η κυρία Γεννηματά, δηλαδή να πάμε σαν τσόντα στη δημοκρατική συμπαράταξη. Εμείς θέλουμε να δημιουργηθεί κάτι καινούριο στον χώρο αυτόν και νομίζουμε ότι αυτό είναι που θέλει και ο πολύς ο κόσμος, και αυτό το καινούριο να έχει την νομιμοποίηση της βάσης του πολίτη, δηλαδή να πάμε σε κάτι στο οποίο ο πολίτης θα έχει τον πρώτο λόγο και όχι οι κομματικοί μηχανισμοί. Mm-hmm. Και αυτή νομίζω ότι είναι και η βασική μας διαφορά σε σχέση με αυτά που θέλει το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν αποζητάτε κάθε καινούριο. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι δεν τα πάει και τόσο καλά το ποτάμι, αν κρίνουμε και από τις δημοσκοπήσεις, και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι το θεωρούν και τελειωμένη ιστορία εδώ που τα λέμε, κύριε Μαυρωτά. Εγώ θα έλεγα ότι όχι, να μην το θεωρούν τελειωμένη ιστορία, γιατί αν δούμε και τις τελευταίες τις χθεσινές δημοσκοπήσεις, ουσιαστικά τσίμπησε κάτι το ποτάμι, δηλαδή εκεί που ήμασταν καρφωμένοι για τα 3-4 τελευταία δημοσκοπήσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο 1,5%, τώρα έχουμε πάει στο 2%. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να αναγνωρίζει τη σταθερότητα των απόψεών μας και ότι λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και μετά από μερικούς μήνες ουσιαστικά επαληθευόμαστε. Και αυτό, το μόνο που χρειάζεται νομίζω παραπάνω, είναι να επιμείνουμε στο να λέμε έτσι την αλήθεια, να μην χαϊδεύουμε αυτιά, να τα βάζουμε πάντα με το πελατειακό κράτος, το οποίο το θεωρούμε σαν την μεγάλη παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος. Και όσο το κάνουμε αυτό, εγώ πιστεύω ότι τόσο θα νιώθουμε και πιο ισχυροί. Θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο η ύπαρξη μιας παράταξης από τον κεντροαριστερό χώρο, μιας μεγάλης παράταξης ας πούμε? Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο και από τους πολίτες, αρκεί αυτή η μεγάλη παράταξη, είπα, να μην έχει το βλέμμα στο παρελθόν, αλλά να έχει το βλέμμα στο μέλλον, στις καινούριες προκλήσεις που ανοίγονται για την Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι κάτι που το έχει ανάγκη ο χώρος, είναι κάτι που το έχει ανάγκη η χώρα, κατά τη δική μου άποψη. Ναι, όμως, έναν εξισορροπιστικό πόλο μεταξύ της πόλωσης που ουσιαστικά σχεδιάζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Ναι, όταν λέτε να μην έχει σχέση με το παρελθόν, εδώ υπάρχουν κάποια κόμματα, κάποιες δυνάμεις. Όχι, δεν λέω να μην έχει σχέση με το παρελθόν, να έχει το βλέμμα στο μέλλον. Ναι, να έχει το βλέμμα στο μέλλον. Προέρχομαι από έναν χώρο όπου υπήρξα σε ομάδες, ναι, στον αθλητισμό, υπάρχουμε σε ομάδες και υπάρχουν και παλιοί και νέοι παίκτες σε μια ομάδα. Αρκεί να παίζουν το ίδιο σύστημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορείς να αποκλείσεις κάποιες δυνάμεις οι οποίες προέρχονται από το παρελθόν, εάν θέλεις βέβαια να κάνεις... Όχι, όχι, αρκεί να συμφωνήσουμε στο προς τα που θέλουμε να πάμε, και όχι να μην πάμε σε συνταγές του παρελθόντος, να μην πάμε δηλαδή σε πελατειακά συστήματα, να μην πάμε σε κομματικούς μηχανισμούς, σίγουρα. Να μην πάμε αυτά σε όλα αυτά που εξέθρεψαν την κρίση. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και γι' αυτό συνεχίζουμε, και γι' αυτό φτιάχτηκε και το ποτάμι άλλωστε. Αλλιώς θα πηγαίναμε στους ήδη υπάρχοντες σχηματισμούς. Έτσι είναι. Κύριε Μαυρωτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια σας.